Θέμα δεν στέλνει. Σήμερα είναι μέρα δημοκρατίας. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αποφασίζουν για την πορεία της χώρας τα επόμενα 4 χρόνια. Αποφασίζουν για τη ζωή τους. Οι κάλπες το πρωί ως γνωστόν άνοιξαν και ήταν άδειες. Συνεπώς η απόφαση του καθενός και της καθεμιάς πάνω στην κάλπη είναι αυτή η οποία θα κρίνει το αποτέλεσμα. Θέλω να απευθυνθώ σε όλους τους πολίτες, να τους καλέσω να προσέλθουν στην κάλπη, να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Παρά το γεγονός ότι είναι σήμερα η θερμοκρασία υψηλή, εν τούτης αξίζει τον κόπο για 20 λεπτά να είναι όλοι παρόντες και παρούσες στην κρίσιμη απόφαση για το μέλλον του τόπου μας. Ιδιαίτερα όμως θέλω να απευθυνθώ στις νέες και στους νέους, σε αυτούς που διαχρονικά στον τόπο μας κάνουν την ανατροπή, τη μεγάλη αλλαγή, μπορούν αυτοί να κάνουν τις μεγάλες ανατροπές και τις μεγάλες αλλαγές, να μην αφήσουν την κρίσιμη απόφαση για τη ζωή τους και το μέλλον τους σε άλλους. Να είναι αυτοί που θα κρίνουν το αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι είναι μια κρίσιμη μάχη, τη δίνουμε με αισιοδοξία, τη δίνουμε με αποφασιστικότητα ως το τελευταίο λεπτό, με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα για να μην πάνε χαμένες οι θυσίες και οι κόποι του λαού μας, για να μην ανακοπεί η πορεία της χώρας μας προς τα μπρος. Να είστε καλά. Τον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν ακούτε. Σ' ακούμε Κώστα. Δεν σ' ακούμε πια. Εμείς βλέπουμε την εικόνα και προχωράμε την κουβέντα μας εδώ. Πριν προχωρήσουμε σε αυτό που έχουμε ξεκινήσει, Βασίλη Πάη και Άρη Ραβανέ, ένα σχόλιο σε σχέση με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Αυτά που έπρεπε να πει σήμερα. Και ξεχνάμε ότι οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού σήμερα ήταν και αστερό, μας ήταν και ως το βράδυ της 7 δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Επομένως, συμπυκνώνουν λογικά με τις δηλώσεις το κεντρικό μήνυμα του κόμματός τους. Μάλιστα. Αυτό έκανε και ο Πρωθυπουργός. Άρη, πριν έρθω σε σένα, Κώστα, υπάρχει κάτι? Όχι, απλώ αυτή την ώρα αποχωρεί ο Πρωθυπουργός. Με τον κόσμο πάλι να τον χειροκροτεί και να φωνάζει διάφορα αρχήματα. Ακούσαμε τη δήλωση. Κάλεσε τον κόσμο να έρθει να ψηφίσει. Έφυγε για 20 λεπτά που είπε να δώσει από το χρόνο του για σήμερα, παρότι η θερμοκρασία είναι υψηλή. Απευθύνθηκε ειδικά στους νέους και στις νέες που κρίνουν την εκλογική διαδικασία, όπως είπε, να έρθουν και αυτοί να ψηφίσουν και να αποφασίσουν.